Εμάς που η γνωριμία μας, Άκη, έγινε face to face. Γιατί με διέγραψες έτσι από τη ζωή σου? Γιατί, Άκη? Παιδιά, έχω χρόνια που έχω πρόβλημα με τον Άκη Μετρετζίκη. Θέλω να σας το πω. Έντσι σημασία, να παντρευτεί, να κάνει κατσάλα κοπελούθια μαζί του και εγώ ακόμα να κλαίω τον Άκη Μετρετζίκη. Δεν έχει καμία σημασία. Εάν δεν θυμάστε, εάν δεν έτυχε τότε να παίζει τα χέρια σας του ρόντο βίντεο, ντοκουμέντο σε αυτήν την εκπομπή θα παίξει. Ναι, θα το παίξουμε άλλη μία φορά πριν από πόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι πριν από πόσα. Πριν από 3 χρόνια με ενημερώνουν από το Control. Έγινε αυτή η συνάντηση, κυρίες και κύριοι, και φάγα την πρώτη μου χιλόπιτσαν από σεφ. Γιατί έφατσα άλλες μετά, αλλά δεν ήταν που σεφ. Πάμε να το δούμε το βίντεο. Τι λάθος το! Νομίζω βλέπω τον Άκη. Νομίζω βλέπω τον. Είμαι σίγουρη. Πόρα είμαι. Άκη, εγώ για σένα μη με δάμε. Κουραστηκέ. Έλεγα ότι σε περιμένω να έρθεις ιδρωμένος προς τα πάνω μου. Στον αέρα. Αλλά δεν άκουγες. Έλα! Δεν κοιτάξε με. Θα κλάτσα μου τον Άγκη Μετρετζίκη. Θα κλάτσα μου τον Άγκη Μετρετζίκη. Αυτά είναι. Αντί. Yes. Είπατε ότι δεν περιμένω να έρθει ιδρωμένο και είπε μου φύγε. Είδατε το, ναι. Είδατε που έκαμε έτσι επιδεικτικά, ναι. Έτσι ήξερε ότι εγώ είμαι influencer όμως και δεν τον ευκάλω στα social media. Και μετά έπαιζαν ειδήσεις παντού. Πού να ήξερε, επειδή πιάμε ροκοτσί μου για ένα t-shirt, ας πούμε, έφτιανε και σε άλλη μορφή. Το κύριε, έβαλα τα γέρ σήμερα για την πρεμιέρα, να σου πω. Εντάξει, δεν πειράζει, φτάνει να είναι ευτυχισμένος ο Άκης, έστω και αν είναι μακριά μου. Εν το χωνεύω ακόμα, θα το προσπαθήσω να το χωνέψω. Bye.